www.samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένα λόγο, ούτε θεωρώ ότι υπάρχει κανένα λόγο να κλείσει ή να συμφωνηθεί οποιοδήποτε τμήμα. Τα τμήματα στην πλειοψηφία του, παρά τι δυσκολίε που έχουν σε μέλη ΔΕΠ για παράδειγμα, ή σε υποδομέ για τι οποίε θα συζητήσουμε, όχι απλώ δεν υπολείπονται, έχουν επαγγελματικό και ακαδημαϊκό έργο το οποίο αυτή τη στιγμή αναμφίβολα και αυτό με δεδομένα τα οποία έχουμε αναφέρει επανειλημμένα, βρίσκεται στην πρώτη, αν θέλετε, θέση των διεθνών αξιολογήσεων. Η τελική συζήτηση περί της συγχώρευσης των δύο τμήματων, προφανώς δεν μας βρίσκει σύμφωνο, και έγινε σε μια λογική που το Υπουργείο κυρίως φαίνεται να έχει, ότι θεωρεί και στην περίπτωση των τμήματων αυτό δεν στέκει με κανέναν τρόπο επιστημονικά ή επιστημονικά, τα θεωρούμε ήδη και έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Το λέω αυτό γιατί στο σύνολο των συγχωνεύσεων, άμα τι παρατηρήσει κανεί και τι δει, η λογική που βέβαια επικράτησε από το Γραφείο είναι αυτή. Και το προβάλλει έτσι, ότι έπρεπε να συμπονευτούν τμήματα τα οποία είναι σχετικά κοινά χαρακτηριστικά. Μπαίνει τώρα ένα θέμα, πώς λειτουργεί. Πρώτα απ' όλα, δεν θεωρούμε, και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, δεν θεωρούμε ότι η υπόθεση αυτή έχει κλείσει. Περιμένουμε να βγουν τα προεδρικά λεπτά. Υπάρχει ένα κρίσιμο ραντεβού, μια συνάντηση που θα έχουμε Τρίτη στο Υπουργείο με τον Υπουργό, μετά από αρκετό καιρό την οποία την έχω ζητήσει. Για να τεθούν όλα τα θέματα, προφανώς με πρώτο και σημαντικότερο το ζήτημα τη συγχώρευση των τμήματων και επίσης κάτι το οποίο πρέπει να επισημάνουμε γιατί δεν έχει λάβει την αναγκαία, αν θέλετε, δημοσιότητα, την υπόθεση πολυτεχνική σχολή. Πρέπει εδώ να επισημάνω ότι η πολυτεχνική σχολή Πανεπιστημίου είναι δημιουργημένη κατ' ουσία, έχει περάσει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται. Τελευταία διαδικασία που απαιτείται είναι το λεγόμενο ΣΑΠΑ. Το συμβούλιο ΣΑΠΑ, η ουσία τη συζήτηση. Ακαδημαϊκά ξεκινάει τώρα. Μόνο όταν δούμε υπογραμμένα τα προεδρικά διατάγματα, γι' αυτό και έχει σημασία το τι θα υποθέσει το Υπουργείο, θα μπορούμε να μιλήσουμε για το τι ακριβώς αφορά το Πανεπιστημίο. Σας λέω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια δέσμευση τόσο σε εμάς όσο και στο Πανεπιστημίο Ιωαννίνων. Αυτή τη στιγμή είναι δέσμευση προφορική που έχει δοθεί όμως και σε εμάς και σε προέδρους που πήγαν σχετικούς με την Πολυτεχνική Σχολή, ότι θα υπάρξει μια αναφορά στο προεδρικό διάταγμα για τη λειτουργία της Πολυτεχνικής Σχολής από τον επόμενο χρόνο. Το ίδιο πιστεύω στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εφόσον αυτό λοιπόν συμβεί, αυτόματα έχουμε μια εξέλιξη που είναι θετική και την οποία πρέπει να δούμε. Σε ό,τι αφορά τα υποσημώνια χρήματα, τα είπαμε, σημαντικό ζήτημα είναι σαφέστατα η εισακτέη να μην μειωθεί ο αριθμός τους, αλλά και τα καινούργια δεδομένα που τα τμήματα το τμήμα αυτό το νέο, ας το πούμε, τμήμα υποσυμβόλευση θα έχει από εδώ και μετά. Υπό την πάντα πιθανή εξέλιξη και εκτίμηση ότι μπορεί αυτό να ξαναλλάξει σε ένα ή δύο χρόνια, εφόσον αυτό μπορούμε να το κάνουμε και το θέλει βέβαια αντίστοιχα η σχολή και το τμήμα. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση και το λέω για να κλείσω, επισημένοντας ότι σε κάθε περίπτωση τίποτα δεν σταματάει εδώ. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την κατάσταση αυτή και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.